Γεια σα, γεια σα. Είμαι η Θέκλα Μπετρίδου και είμαι μίζερη. <laughs> Κάνω ένα σύντομο βίντεο να γελάσουμε. Αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον 29χρονο νεαρό Παρθένο Επισκοπού από τα Αγγλία, ο οποίο μου έστειλε το email το οποίο έγινε αφορμή για να φτιάξουμε το βίντεο που φτιάξαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα σα το βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο ο οποίο έστω και καθυστερημένα, έστω και σήμερα δηλαδή, είδε το βίντεο και μου απάντησε. Και έμαθα πράγματα για μένα. Και θα σα τα πω και εσά να μάθετε. Να μάθετε. Πάσε καλό σου αγόρι μου, μπέκανες και γέλασα. Εγώ δεν είμαι προληπτική να πω το γέλιο της Παρασκευής εγκλάμαν του Σαββάτου. Είναι Παρασκευή σήμερα. Λοιπόν, μια σύντομη και τελική απάντηση βάζει τίτλο του στυλ. Δεν πρόκειται να σου ξαναγράψω εγώ εσένα. Μη μου γράφει. Καλό θα μου κάνει. Λοιπόν, γεια σα. Χαίρετε. Παρακολούθησα το βίντεο σα και τον σχετικό σχολιασμό στην επιστολή μου. Σύμφωνα με αυτά που παρακολούθησα, ο σχολιασμό σα ήταν πλήρω άτοπος, χωρί να αναλύσετε τα σημεία που ανέφερα. Αγάπη μου, διάβασα. Γραμμή-γραμμή την επιστολάρα σου. Γραμμή-γραμμή. Και σχολίασα γραμμή-γραμμή όλα όσα ανέφερε. Ήταν ένα συναισθηματικό παραλήρημα σου. Σα... Κοίταξε. <Κι> <Κιλάξε>, καταλαβαίνω ότι είσαι ένα νεαρό αγόρι, είσαι 29 χρονών. Ε, μίλησα για το ότι έχει ένα μισογενιστικό και ένα μισανδρικό παραλήρημα στην επιστολή σου. Οπότε είναι εντελώ αναμενόμενο για μένα να μου πει και εσύ εμένα ότι έχω ένα συναισθηματικό παραλήρημα. Ήταν ένα συναισθηματικό παραλήρημά σα, χωρί να παραθέτετε στοιχεία και επιχειρήματα για να αντικρούσετε τι απόψει μου. Κατά την άποψή σου, δεν ε, αντιπαράθεσα επιχειρήματα. Τώρα, τι στοιχεία ήθελε να σου πω, πόσο τη εκατό των ανθρώπων ε, που είναι στην ηλικία των 29 χρονών είναι παρθένοι επισκοπού. Δεν ξέρω, μα να μου δεν έχω κάνει τέτοιε στατιστικέ, δεν ξέρω. Το λυπηρό είναι ότι εσείς επικαλείστε την επιστήμη σας Χωρί να παραθέσετε κάποια μελέτη ή κάποιο στατιστικό στοιχείο. Τι στατιστικό στοιχείο είναι να σου παραθέσω, μάνα μου. Τι στατιστικό στοιχείο θε να σου παραθέσω. Μ? <laughs> Τι στατιστικό. Ποια μελέτη. Μόνο μελέτη περίπτωση μπορούσε να γίνει πάνω σε σένα και έκανα μία μελέτη περίπτωση όσων έγραψε. Δεν σε έχω εξετάσει από κοντά. Δεν σε έχει εξετάσει κάποιο άλλο από κοντά. Αν θε στοιχεία επιστημονικά, να σε στείλουμε να πας σε ένα ψυχολόγο ο οποίο είναι εξειδικευμένο στα τεστ προσωπικότητας να σου κάνει ένα πολύ ωραίο τεστ προσωπικότητας όπως το MPI και να δούμε τι επιστημονικά στοιχεία θα βγάλει αντέχεις όμως εγώ το έκανα πάντως και δεν μου βγάζει οτιδήποτε ανησυχητικό αντέχεις να το κάνεις το λυπηρό είναι ότι εσείς επικαλείστε την επιστήμη σας Χωρί να παραθέτεται κάποια μελέτη ή κάποιο στατιστικό στοιχείο. Πράγμα που φανερώνει ότι εσεί είστε εκτό πραγματικότητα. Με την ισάτοπον άτοπονα και ει χωρί λογική άτοπονα απαγωγή, έχει φτάσει στο συμπέρασμα ότι εγώ είμαι εκτό πραγματικότητα. Όχι αυτό, εγώ. Με κατηγορείτε για μισανθρωπισμό. Ενώ πουθενά στην επιστολή δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Όχι, δεν γράφει εγώ μισό του ανθρώπου. Δεν το γράφει. Γράφει όμω κακοποιητικά σχόλια για τους άνδρες, κακοποιητικά σχόλια για τις γυναίκες, παρακινείς ως προσεξιστικό μίσος για τους άνδρες και για τις γυναίκες και ούτω καθεξής. Μάλλον εκφράζετε τις δικές σας προβολές και η επιχειρηματολογία σας περιορίζεται σε προσωπικές επιθέσεις. Τα δικά μας του γειτόνου μας λέμε στην Κύπρο, Αυτά που κάνεις εσύ λέει, όπως θα κάνω εγώ. <laughs> αν τα γραφόμενα της επιστολής μου τα εκλαμβάνατε ως επιβολή άποψης, αυτό είναι πρόβλημα δικό σας και όχι δικό μου. Ε, όχι μάνα μου. Έτσι όπως τα έγραψες, ήταν επιβολή άποψης. Δεν έγραψες, έχω αυτή τη γνώμη, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, δεν ξέρω αν είναι σωστή, αν είναι λάθος, εγώ αυτό το δρόμο ακολουθώ. Έγραψε ότι ντρέπεσαι για του άντρε κλπ, κλπ. Λέω στην περιγραφή αυτού του βίντεο, εκείνο το βίντεο, για να μην ξαναδιαβάσουν την επιστολή σου, είμαι κρίμα. Είπα την άποψή μου. Έπρεπε να μπορείτε να κάνετε αυτό το διαχωρισμό. Όχι, είμαι ανόητη. Έχω εξαιρετικά χαμηλό δίκτυο νοημοσύνη και δεν μπορώ να κάνω το διαχωρισμό. Εννοείται ότι σιρωνεύομαι αυτή τη στιγμή. Σιρωνεύομαι αυτή τη στιγμή, όντω σιρωνεύομαι. <ΣΣ2> Επίση, αναφερθήκατε και είπατε ότι μπορεί να υποκρύπτεται ομοφιλοφιλία στην περίπτωσή μου. Αν δεν ξέρετε τον ορισμό, μάθετε τον. Ομοφιλοφιλία, αν θα μα μάθει και τον <ΣΣ2> ορισμό τη ομοφιλοφιλία. Δίδαξέ μα! Δίδαξέ μα! Ομοφιλοφιλία είναι η έλξη που νιώθει ένα άνδρα για έναν άλλον άνδρα ή μια γυναίκα για μια άλλη γυναίκα. Τώρα, πω συνδέσατε τα γραφόμενά μου με αυτό πραγματικά είναι άξιο απορία. Για μένα δεν είναι καθόλου άξιο απορία το πώ δεν κατάλαβε. Πώ συνέδεσα αυτό με τα γραφόμενά σου. Είπα ίσω υποκρύπτεται ομοφιλοφιλία γιατί πουθενά στην επιστολή σου δεν έγραψε να έχει σεξουαλική έλξη ή επιθυμία για μια γυναίκα. Να τη χαϊδεύει σαν γάτα έγραψε. Να τη βλέπει να γελάει και να χαμογελά έγραψε. Να την ποθεί δεν έγραψε. Και ούτε είπα ότι είσαι ομοφιλόφιλο. Είπα ίσω. Δεν ξέρω. Τώρα να δούμε όμω να μάθουμε και το δικό μου ερωτικό προσανατολισμό. Γιατί φαίνεται κάναμε μαύρα μεσάνυχτα σε αυτό το κανάλι. Και γενικά εγώ στη ζωή μου 48 χρόνια. Άρα να υποθέσω ότι εσείς που εμφανίζεστε σε εκπομπές με φίλες και προσκεκλημένες έχετε τάσεις λεσβιασμού. Είμαι λεσβία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Πραγματικά είχα ένα μεγάλο κομπλεξιλίκι να το παραδεχτώ Είχα ένα μεγάλο κομπλεξιλίκι να το δοκιμάσω Να ερωτευτώ γυναίκα Και τώρα που εσύ κατάλαβες ότι Επειδή έχω φίλες γυναίκες Και επειδή τις προσκαλώ σε εκπομπές Έχω τάσεις λεσβίας, μου, Ξέρω ότι το λες για να με πικάρεις Ξέρω ότι λες είναι το ίδιο Uh, Όπω εσύ είπε για μένα, ότι μπορεί να είμαι ομοφιλόφιλο, έτσι μπορώ να πω κι εγώ για σένα. Αλλά εγώ, αγάπη μου, πότε είπα ότι δεν είχα ερωτική επιθυμία για του άνδρε. Εδώ πήγα στην εκπομπή τη κυρία Μενεγάκη και δήλωσα ότι ο βασικό λόγο που παντρεύτηκα τον πρώτο μου σύζυγο ήταν γιατί ήθελα να κάνω σεξ. Γιατί κι εγώ ήμουνα σαν τα μούτρα σου. Και εγώ ήμουν αθρησκόληπτη, και εγώ ήμουν δασκάλα κατηχητικό, όχι μαθήτρια. Και ήταν απαράδεκτο για μένα να κάνω οτιδήποτε σεξουαλικό πρωτού παντρευτώ. Και αυτό ήταν ο βασικό λόγο που παντρεύτηκα τόσο μικρή. Και έκανα τη ζωή μου κατά σου. Εύχομαι ολόκληρα εσύ να μην κάνει τη δικιά σου. Πραγματικά. Η απάντησή σα. Α, ναι. Προσωπικά δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Απλώ χρησιμοποιώ την επιχειρηματολογία σα. Δεν είναι την επιχειρηματολογία μου που χρησιμοποιεί. Γιατί αν εγώ έλεγα ότι δεν με ελκύουν οι άνδρε, εγώ θέλω με του άνδρε να πηγαίνω και να πίνουμε καφέ και να του κάνω έτσι τα μαλλιά του και να του λέω αστεία και να γελάνε. Ποτέ δεν έχω πει αυτό το πράγμα. σα ίσα που κάνω και ολόκληρα ο playlist για την εισαγωγή στη ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Φυσικά δεν το έχει δει. Γιατί έχει δει μόνο δύο που σε ενδιαφέρουν. Όπω μα έχει πει και την προηγούμενη φορά. Η απάντηση σας είναι άκρος υποκειμενική και αυτό φαίνεται από το γεγονός πως είπατε στο βίντεο πως λυπάστε τις κοπέλες που θα σε μαζί μου βεβαίως. Βεβαίω λυπάμαι μια κοπέλα να βγαίνει ραντεβού με κάποιον ο οποίος ενώ έχει σκοπό μόνο να την κάνει να γελάσει και έχει σκοπό μόνο να τη χαϊδέψει τα μαλλιά ή την πλάτη ε, οι κοπέλες μπορεί να νομίζουν ότι τις απορρίπτει όταν αυτός δεν προχωρεί έστω κι αν είναι λόγω θρησκευτικών προκαταλήψεων αν δεν το λες γιατί δεν μα είπε αν το λες. Μη με λυπάστε και πολύ, μη με και πολύ, διότι πρόσφατα δημιούργησα δεσμό μια γλυκύτατη κοπέλα που γνώρισα από το στενό μου κύκλο που έχει κοινού στόχου με μένα. Δεν σε λυπήθηκα εσένα. Εσένα δεν σε λυπήθηκα, τι κοπέλε λυπήθηκα. Συγχαρητήρια που δημιουργήσει δεσμό με την γλυκίτα την κοπέλα που γνώρισε από το στενό σου κύκλο που έχει κοινού στόχου με σένα. Συγχαρητήρια, πραγματικά. Τώρα δεν σιρωνεύομαι. Σου εύχομαι πραγματικά συγχαρητήρια και σου εύχομαι να τα βρείτε και να πάτε πολύ καλά. Σου το εύχομαι. Δεν θέλω κανένα να ταλαιπωρείτε. Παρόλο που νομίζει ότι εγώ θέλω. Επίση, όσε φορέ έχω βγει με κοπέλε, έχω περάσει πολύ καλά και αυτέ το ίδιο. Για το αν έχουν περάσει κοπέλε, καλά θα ρωτήσουμε τι κοπέλε. μα πει εσύ. Δεν θα μα πει εσύ. Αν οι κοπέλε πέρασαν καλά, εσύ λε ότι πέρασαν καλά. Δεν ξέρει πώ περνάει μια κοπέλα όταν βγαίνει με κάποιον ο οποίο έχει αποφασίσει μόνο μέσα στο σεξ να κάνει γάμο και δεν θέλει να κάνει σχέση και θέλει μια για να την παντρευτεί. Και η κοπέλα μπορεί να είναι μια κοπέλα που να μην ανήκει σε αυτή την εξαιρετική ελίτ που ανήκει εσύ και η νέα σου φιλενάδα. Αν όντω έχει νέα φιλενάδα, λε. Θεω και ψυχή σου. Μπορεί να έχει, μπορεί και να μην έχει, δεν ξέρω. Ας υποθέσουμε ότι έχεις Αν η κοπέλα δεν ανήκει σε αυτή την ελίτ Και εσύ θα την απορρίψεις ουσιαστικά Χωρίς να της πεις ότι ξέρεις εγώ Δεν θέλω να κάνω σχέση Βγαίνω γιατί μου αρέσουν τα χαμόγελα των κοπέλων Βγαίνω γιατί θέλω να τους χατέψω τα μαλλιά Βγαίνω για... απλώς πλατωνικά Δεν ξέρω αν το λες Αν το λες μπράβο σου Όσον αφορά τη μιζέρια που είπατε Μάλλον εσείς την έχετε αγκαλιάσει και δεν είναι τυχαίο πως για συντροφιά έχετε το σκύλο σας Μάλιστα, έλα λάκι Έλα λάκι, είμαστε μίζεροι Έλα λάκι μου, μίζερε μου Έλα εδώ, έλα εδώ γόρι μου έλα. Μην είσαι μίζερος λάκι, έλα εδώ να σε δύο κόσμος Έλα σε δύο κόσμος που είμαστε μίζεροι Μι... <laughs> 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 Μπάσε Μπάζε καλό σου, με κάνεις και γέλασα πραγματικά, ευχαριστώ το τελικό συμπέρασμα που έβγαλα είναι ότι οι άνθρωποι που αποτυχάνουν στην προσωπική του ζωή δίνουν συμβουλέ στο πώ να αποτύχουν οι υπόλοιποι. Άι και από αυτό σου, ρε φίλε, με όλη μου την καρδιά σου λέω. Άι και από αυτό σου μήπω ησυχάζει. Απέτυχα εγώ στη ζωή μου. Είμαι εγώ αποτυχημένη. Στα δικά σου τα μάτια, φυσικά είμαι αποτυχημένη, γιατί παντρεύτηκα και χώρισα δύο φορέ. Είμαι εξαιρετικά αποτυχημένη. Στα δικά σου που είσαι ρε φίλε Αντί να ταπεινωθεί Που πήγες να κάνεις τον έξυπνο και τον αλαζόνα Και βρέθηκε άνθρωπος να σου απαντήσει Στα ίσα Βγαίνει και από πάνω να μου πεις εμένα Ότι εγώ είμαι αποτυχημένη Και ότι το τελικό συμπέρασμα που έβγαλε εσύ ο επιστήμων είναι ότι οι άνθρωποι που αποτυχάνουν στην προσωπική του ζωή δίνουν συμβουλέ στο πώ να αποτύχουν οι υπόλοιποι. Μην ακολουθήσει τι συμβουλέ μου να επιτύχει. Τέλο πάντων. Όχι, δεν τελειώνουν τα πάντα. Δεν τελειώνουν τα πάντα. Εγώ είμαι μια αποτυχημένη τώρα. Πώ θα ζήσω, πώ θα. Μια αποτυχημένη δυστυχισμένη γυναίκα, πώ θα επιβιώσω. Σα εύχομαι καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι με εκτίμηση, γράφει από κάτω. Ε, καλά. Πιο υποκριτική εκτίμηση δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Λοιπόν, αγόρι μου, πέραστικά σου. Καταλαβαίνω ότι δεν πρόκειται να χαλάσεις αυτό το, το, οικοδόμημα που έχεις μέσα στο μυαλό σου που τους έχεις βάλει όλους τους ανθρώπους σε κουτάκια και όλα τα πράγματα σε κουτάκια και προχωράς και εγώ έτσι ήμουνα στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα είχα φέρει στα άκρα και πολλούς καθηγητές μου με τέτοιες ηλικιότητες που έλεγα κι εγώ και προσπαθούσα να χρησιμοποιήσω την υψηλή μου νοημοσύνη προκειμένου να κάνω πλήση εγκεφάλου και στους άλλους για τα πράγματα στο οποία έχω υποστεί πλήση εγκεφάλου εγώ. Είχα υποστεί εγώ και ένα πράγμα έχω να σου πω. Ο καθηγητή που μου δίδασκε στο Πανεπιστήμιο το μάθημα τη φιλοσοφία τη νόηση, ο Δόκτωρ Φίλιππο Καργόπουλο, που είναι ένα εξαιρετικό καθηγητή, όταν συναντηθήκαμε πριν 15 χρόνια, μου είπε ότι του έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονό ότι κατάφερα να ξεφύγω από μια τόσο σοβαρή πλήση εγκεφάλου που είχα. Κατάφερα να αποσύρω από πάνω μου τον θρησκευτικό προγραμματισμό και να μην χάσω τα λογικά μου. Δεν θα προσπαθήσω σε καμία περίπτωση να σε πεις ότι έχεις άδικο για αυτά που λες, πλέον, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί μπορεί να μην έχεις τη ψυχική ανθεκτικότητα και μπορεί να μην είσαι διατεθειμένος να κάνεις την έντονη ψυχοδουλειά. Μπορεί να μην αντέχεις να ταπεινωθείς, μπορεί να διαλυθεί αν αφαιρέσουμε την πλήση εγκεφάλου που έχεις και σου βγάλουμε τα γυαλιά μέσα από το οποίο βλέπεις τον κόσμο. Φόρεσε τα γυαλιά μου, Βάρτα τα γυαλιά σου, Με τα δικά μου. Βάλτε τα γυαλιά σου, Είμαι μία δυστυχισμένη, είμαι μία μίζερη που έχω καταλήξει με το σκύλο μου γιατί είμαι μία μίζερη. Εσύ να είσαι καλά, αγορή μου και η κοπέλα σου. Και πραγματικά μην βγάλει τα γυαλιά που φορά αν δεν έχει διάθεση να δουλέψει πνευματικά. Γιατί σίγουρα είναι μία άλλη μορφή αλαζονία, μία άλλη μορφή ναρκισισμού, η μορφή του θρησκευτικού ναρκισμού. Εμεί οι θρήσκοι τα ξέρουμε όλα. Εμεί οι ηθικοί τα ξέρουμε όλα. Εμεί οι συντηρητικοί τα ξέρουμε όλα. Βγάζουμε τρελού του άλλου. Η επιστολή σου αυτή ήταν γεμάτη κοροϊδία, γεμάτη gaslighting, γεμάτη naking και ούτω καθεξή. Αυτά. Ελπίζω να γελάσατε και εσεί. Πραγματικά δεν στεροχωρήθηκα καθόλου. Είμαι μια αποτυχημένη, η οποία έχω καταλήξει με το σκύλο και κάνω μαθήματα για να αποτύχετε κι εσεί. Wow! Γελάσαμε και σήμερα. Μου. Α, ε, δείτε και το χθεσινό podcast, το επεισόδιο του podcast για το NEGINK. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Φιλιά.